απιστία, πέρα από την αγυρτία, πέρα από το ψέμα, πέρα από την ανηθικότητα, πέρα από την εξουσία, πέρα από την νομή της, πέρα από όλα αυτά, υπάρχουν κάποιοι ελάχιστοι άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν στην αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Ο Βελάσκεφ είναι τέτοιος. Ζωγραφίζει τους μπουφόνους και τους βασιλιάδες με την ίδια συμπάθεια. Σκύβει στον απλό λαϊκό άνθρωπο και στον αριστοκράτη και βλέπει από εκεί από πίσω τον άνθρωπο. Και δεν το κάνει αυτό τώρα. Το κάνει το 1600. Και είναι πολύ, και είναι ένας βασιλικός ζωγράφος. Είναι δηλαδή στα 23 που γίνεται βασιλικός ζωγράφος. Παιδάκι. Στα 23. Και μέχρι τα 60-61 πεθαίνει, δηλαδή για 40 χρόνια είναι βασιλικός ζωγράφος. Είναι δηλαδή για να υμνεί το μεγαλείο της εξουσίας και των βασιλιάδων. Και αυτός ζωγραφίζει τους μπουφόνους, τους γελοτοποιούς, τους νάνους, τους καθυστερημένους που έχουν μαζέψει εκεί για να λειτουργούν ως παραμορφωτικό καθρέφτης που να τονώνει την αδυναμία του ίδιου του εαυτού. Και αυτό το πράγμα κανείς δεν το έχει κάνει. Μ' αρέσει ο Βελάσκεφ γιατί τη ζωγραφίζει τα ζώα σαν ανθρώπους. Κανείς δεν έχει ζωγραφίσει τα ζώα όπως ο Βελάσκεφ. Σαν να είναι καμιά φορά έχεις ένα ζώο και νομίζεις ότι αυτό δεν είναι ζώο. Μέσα σε αυτό το δέρμα και σε αυτό το τρίχωμα είναι κλεισμένος ένας άνθρωπος. Και ο Βελάσκεφ μας δίνει να δούμε τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο, αυτά τα μάτια δηλαδή, είναι ανθρώπινα. Κανείς δεν το έχει κάνει αυτό το πράγμα. Μ' αρέσει γιατί ξεφεύγει για τη ζωγραφική του. Ενώ ζωγραφίζει στην αρχή σαν τον Καραβάτζο, τον στέλνει και ο Φίλιππος δύο ταξίδια στην Ιταλία να δει τους μαστόρους, ας πούμε, τους Ιταλούς, γυρίζει πίσω πιο σοφός και ενώ στην αρχή ζωγραφίζει σαν τον Καραβάτζο, φεύγει μετά. Και τον λάτρεψε ο Μανέ, τον λάτρεψαν οι εμπρεσιονιστές. Αρχίζει να γίνεται η ζωγραφική του να μην γίνεται περιγραφική. Ενώ είναι περιγραφική, άντρες, γυναίκες, ζώα, σκηνές απεικονίζει, είναι ταυτόχρονα ζωγραφική-ζωγραφική. Είναι σαν να βλέπεις αφηρημένες πινελιές. Σαν να βλέπεις Ματίς. Ανεικονικό ο Βελάσκεφ. Και γι' αυτό έχει αυτά τα πάρα πολύ ιδιαίτερα έτσι, χαρακτηριστικά που κάνουν το έργο του να είναι πάρα πολύ δυνατό. Συγκινητικό, είναι συγκινητικός ο Βελάσκεφ. Καταρχάς είναι πολύ καλός ζωγράφος. Θα δούμε 5-6 έργα. Είναι πολύ καλός ζωγράφος. Πάει στην αρχή υιοθετεί την καραβατζική παλέτα. Λαϊκοί χαρακτήρες, χιαροσκούρο, ξέρετε, λαϊκοί χαρακτήρες μέχρι το 1600 την εποχή του Καραβάτζο, έπαιρναν μόνο τους ρόλους των κακών μέσα στα έργα. Ενώ ο Καραβάτζο ντύνει τους αγίους του με τους λαϊκούς χαρακτήρες. Πώς το κάνει ο Παζολίνη το 50 και το 60 στον κινηματογράφο. Αυτό λοιπόν το κάνει ο Καραβάτζο, ο Βελάσκεφ και ο Παζολίνη στο κινηματογράφο. Εδώ ας πούμε κοιτάξτε ότι παίρνει ένα μυθολογικό θέμα που είναι η δόξα του Διονύσου. Έρχεται ο Βάκχος, ο Διόνυσος και εμφανίζεται στη Βιωτία εδώ και έλκει μέσω της συνοποσίας που είναι η καινούργια λατρεία τους ανθρώπους. Κοιτάξτε όμως πώς το δίνει. Απομακρύνεται εντελώς από τα παραστατικά πρότυπα των έτσι αρχαιοπρεπών αναζητήσεων που κυριαρχούνταν στην Ιταλία και παίρνει τους απλούς λαϊκούς τύπους της Σεβίλης και της Μαδρίτης και μέσα από αυτούς απεικονίζει ένα μυθολογικό θέμα, είναι μυθολογικό το θέμα. Οπότε με καραβατζική χρειά, με αυτή την αίσθηση σωματικότητας, με αυτό το χιούμορ που υπάρχει, που σκύβουνε, ο Βάκχος δεν εμπνέει κανένα δέος αθεός. Ένα αγοράκι είναι με τα παχάκια του, με το κορμάκι του, το οποίο όμως είναι επιρρεπές στις ειδονές. Αλλά είναι θεός. Και ως θεός είναι στεφανωμένος και στεφανώνει με τους γάτους, τους ανθρώπους που γίνονται και αυτήν την τύρλα μετέχοντας στη λατρεία του Διονύσου. Κοιτάξτε την αμεσότητα. Δεν το βλέπετε, αυτό έρχεται μπροστά. Μόνο ο Φρανς Χάλς το έκανε αυτό την ίδια περίοδο, το 10ο έτος. Κοιτάξτε, ας πούμε, ένα καταπληκτικό έργο που κανονικά πρέπει να είναι μυθολογικό το έργο. Δηλαδή είναι και λίγο κουτσομπολιό, γιατί το περιβάλλον της αυλής έλκεται από Βιπερνόρα και από τέτοια. Καταλαβαίνετε. Είναι ο Απόλλωνας που έχει έρθει να μαρτυρήσει στον ύφεστο που ο άνθρωπος εργαζόμενος στο εργαστήριό του με τα παλικάρια που δουλεύουν, τα αμμόνια εκεί και τις φανοπλίες κτλ. Και έρχεται να του πει ότι η Αφροδίτη πιτσιπίτσι με τον Άρη τώρα τρέξε. Οπότε είναι ένα θέμα το οποίο κανονικά θα έπρεπε να είναι ελαφρύ και να έχει αποδοθεί με έναν τρόπο αντίστοιχα χαριτωμένο.
Ενώ εδώ τι κάνει, παίρνει και συνδυάζει τους λαϊκούς τύπους με την αγαλματώδη, τον αγαλματώδη σωματότυπο των αγαλμάτων που έχει δει στην Ιταλία. Δηλαδή παίρνει αυτά τα υπέροχα κουρνιά των παλικαριών που δουλεύουν στο εργαστήριο του Ηφαίστου και τον ίδιο τον Ηφαίστο, εδώ. Τα πρόσωπά τους είναι λαϊκών αγοριών, τα σώματά τους είναι αρχαίων ελληνικών αγαλμάτων και όλο αυτό μέσα σε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αφήγηση την οποία στείνει με αυτόν τον τρόπο και με μια εκπληκτική λειτουργία του φωτός. Εκφράσεις, στάσεις, ισορροπίες, η αποτύπωση του συναισθήματος και ταυτόχρονα ο συνδυασμός του συναισθήματος με αυτή την αγάπη για το σώμα που είναι διάχυτη στην αναγέννηση του νόμου. Και αυτό φαίνεται πάρα πολύ ωραία, ξαναβάζω τον Μπαχ εδώ από την αρχή, σε αυτό τον εσταυρωμένο Χριστό. Από τους πιο ωραίους εσταυρωμένους Χριστούς. Κανένα narrative, τίποτα, ούτε δάκρυα, ούτε Μαρία Μαγδαληνή, ούτε Παναγία, ούτε κανένας. Ένα ωραίο παλικάρι, υπέροχο, μόνο του, στο μαύρο κενό του θανάτου και του τίποτα, που φέγγει. Αυτό. Με τα αίματα να τρέχουνε που δεν σε ενοχλούν γιατί δεν τα προσέχεις. Γιατί κυριαρχεί τόσο πολύ η έννοια αυτή της ομορφιάς, σε αντίθεση δηλαδή με το βόρειο ψυχισμό, όπου εικονογραφεί την μέθεξη του πιστού μέσω του πόνου, αυτός βρίσκει την ομορφιά για να πει, για να αγγίξεις το θείο, πρέπει να δεις το απόλυτα ωραίο. Έχω λοιπόν ένα στο Πράδο, ό,τι βλέπει είναι Πράδο, από τους πιο ωραίους εσταυρωμένους. Και οι ήρωες που ζωγραφίζει για την αρχαιότητα, ο Θεός Άρης. Το βλέπετε πώς είναι. Ο Άρης είναι ο ύμνος στον πόλεμο. Ο Τραμπ και ο Κιμ Γιονγκ Ουν. Αυτό. Ο Άρης. Ενώ εδώ ο Άρης είναι ένα παλικάρι το οποίο ανακάθεται και σκέφτεται. Τι είναι ο πόλεμος. Είναι θλιμμένος. Είναι κουρασμένος. Κουράστηκε να τσακώνεται και να πολεμάει. Και θέλει να ηρεμήσει. Και τα όπλα δεν του λένε τίποτα πια. Ενώ θα έπρεπε να προβάλλονται μέσα από τη λάμψη τους, ο Βελάσκετ καταφέρνει και δίνει φοβερά δεξιοτεχνικά την απεικόνιση των όπλων, σχεδόν ρευστά, αλλά χωρίς καμία λατρεία για τη λάμψη της κάνης του όπλου και της πανοπλίας. Οπότε έχω ένα είδος, έτσι, ακόμα και ο Άρης ανακάθεται, έτσι, παραιτημένος από τους πολέμους και σαν να βλέπει με θλίψη και ματαιότητα αυτά τα χαρακτηριστικά με τα οποία έχει ταυτιστεί η παρουσία του ως συμβόλου. Η πινελιά γίνεται όλο και πιο ρευστή, όλο και λιγότερο περιγραφική, σαν πώς κάνει η μουσική που περιγράφει και μεταδίδει συναισθήματα χωρίς να τα ορίζει με τη σαφήνεια του λόγου. Το βλέμμα βαθαίνει, σβήνει και χάνεται, το σώμα προβάλλεται, ωραίο και χαλαρό, με τις μικρές του ατέλειες οι οποίες είναι εγωιτευτικές στον τρόπο με τον οποίο αποδίδει τα χαρακτηριστικά, με τη λευκότητα του δέρματος να πέσει με τα απαλά ανοιχτόχρωμα ροζ και με τα όμορφα κρυστάλλινα γαλάζια και με τη λάμψη των όπλων να δίνεται με έναν εξαιρετικά ζωγραφικό τρόπο αλλά χωρίς αυτό την κλαγή της μάχης. Και τον έσωπο το ίδιο. Κρατάει από τον έσωπο ότι είχε φυλακιστεί και πέρασε χρόνια κρατούμενος και αυτή η σοφία που έχει στους μύθους του πιθανόν να προέκυψε από τον τρόπο που κατασταλάξανε μέσα του όλα αυτά που πέρασε στη φυλακή και ο σκλάβος στο διάστημα εκείνο. Καμία ηρωοποίηση, καμία επιφάνεια, καμία πομπόδης απεικόνηση θεμάτων που συνδέονται πάρα πολύ με τις πομπόδης απεικονίσεις τα αρχαία θέματα. Και κοιτάξτε πώς στείνει τον χώρο. Όλοι χρησιμοποιούν προοπτικούς άξονες για να μπορέσουν να στηρίξουν μία μορφή και αυτός δεν χρειάζεται τίποτα. Στο τίποτα, μόνο τη σκιά του Βαλαδολί, του οποία δεν Βαλαδολί βάζει, τίποτα άλλο. Ούτε πάτωμα, ούτε τείχος, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Μόνο η σκιά και το κάνει αυτό να πατάει. Και κοιτάξτε ένα πείμα του καφέ και του μαύρου και τον τρόπο με τον οποίο έρχεται να συνδυαστεί. Ακόμα και στα βασιλικά πορτρέτα,
δείτε ότι του Φιλίππου, ο Φιλίππος ο τέταρτος σε νεαρή ηλικία, δείτε πως το ζωγραφικό κομμάτι αρχίζει και περιγράφει τα στοιχεία. Βεβαίως είναι βασιλικός ζωγράφος και αυτός που τον υποστήριξε, ο πρωθυπουργός ας πούμε της Ισπανίας, δεν είναι ακριβώς έτσι ο τίτλος του, ο Ολιβάρες ή ο Βαλτάσαρ Κάρλο. Κοιτάξτε τα τοπία, τον τρόπο με τον οποίο βάζει αυτές τις μορφές σε αυτές τις ασημένιες αντάβγειες ενός δειλινού, που αυτό παραπέμπει στο Μονέ. 400 χρόνια πριν το Μονέ, έχω αυτή την αίσθηση του φευγαλαίου και του τρόπου με τον οποίο το πέρασμα του ανθρώπου στον κόσμο είναι αυτή η στιγμή την οποία προσπαθεί να αποκονίσει μέσα από τον τρόπο που η πινελιά του γίνεται ρευστή. Τα ζώα. Κανένας δεν είχε απεικονίσει τα ζώα όπως ο Βελάσκεθ. Κοιτάξτε αυτό, καπέδα λεμενά, εδώ το κεφάλι. Αυτό είναι το έργο, δεν είναι λεπτομέρεια. Πρέπει να γλύφει, με συγχωρείτε για την έκφραση, την εξουσία και να την μνεί. Να κάνει το επικοινωνιακό της παιγνίδι. Αυτό είναι να κάνει. Και κάνει το ακριβώς αντίθετο. Και τον αγαπάνε όλοι. Γιατί λέει την αλήθεια. Γιατί ο Φίλιππος ήταν ένας άνθρωπος που μπορεί να σας φάνηκε λίγο αστείος έτσι πριν, αλλά ήταν ένας εμπνευσμένος άνθρωπος. Και του άρεσαν πάρα πολύ οι τέχνες και τα γράμματα και τον αγαπούσε πολύ το Βελάσκη. Και εδώ, ας πούμε, τον καλούν 10 χρόνια μετά την Πρέντα, το 25 νίκησαν οι Ολλανδοί μετά από ένα πολυετή πόλεμο, οι Ισπανοί, μετά από ένα πολυετή πόλεμο τους Ολλανδούς στην Πρέντα, την πόλη Πρέντα, των κάτω χωρών. Και 10 χρόνια μετά καλείται ο Βελάσκεθ να απεικονίσει το θρίαμβο των Ισπανών επί των Ολλανδών στη μάχη της Πρέντα. Οποιοδήποτε άλλο ζωγράφος θα είχε επικαλεστεί μία ρηχή ρητορική θριαμβολογίας. Όπως το βλέπετε και στους σημερινούς ηγέτες, ας πούμε. Τη ρηχή ρητορική της θριαμβολογίας που από πίσω έχει ουσιαστικά πόνο και αμφίβολο αποτέλεσμα. Ο Βελάσκεθ αντιλαμβάνεται ακριβώς αυτό. Το ότι σε μια μάχη χαμένοι είναι και οι νικητές και οι νικημένοι. Και ότι αυτό που μένει είναι η αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Γιατί όταν ο Ιωσήφ του Νασάου πάει να δώσει το κλειδί της πόλης στον αρχηγό των Ισπανών, ο αρχηγός των Ισπανών του λέει, «Έλα εδώ, μη γονατίζεις και μη σκύβεις, γιατί και εσείς πολεμήσατε σαν παλικάρια. Θα το πάρω το κλειδί γιατί νικήσαμε, αλλά σκοθείτε και σταθείτε όρθιοι, γιατί είμαστε αντάξιοι ο ένας του άλλου». Αυτό το πράγμα δεν είναι η θριαμβολογία της εξουσίας, είναι ο θρίαμβος της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Κοιτάξτε, χωρίζει στη μέση, δεν τους τσακίζει, χωρίς τον πίνακα στη μέση, κάνει μια πάρα πολύ ωραία σύνθεση όπου έχει το ένα άλογο έτσι και το άλλο άλογο ακριβώς κατοπτρικά, βάζει τα δύο άλογα να κάνουν τις δύο παρενθέσεις για να μου απομονώσουν από τους στρατιώτες, τους Ολλανδούς αριστερά και τους Ισπανούς δεξιά, έτσι, τις δύο μορφές των ηγετών, πετάει το λευκό πίσω από το κλειδί, το φως, για να μου τονίσει σε αυτό το κομμάτι. Και καλά μπορεί να πει ο άλλος. Δεν θα πρέπει να τονιστεί και λίγο ότι οι Ισπανοί ήταν καλύτεροι. Τι θριαμβική απεικόνηση είναι αυτή. Ναι, ήταν καλύτεροι γιατί ήταν πιο οργανωμένοι. Κοιτάξτε τις λόγχες, δεξιά οι λόγχες των Ολλανδών, με ελαφρότατες παρεκκλήσεις για ζωγραφικούς λόγους, για να μην είναι μονότονο, είναι πιο συντεταγμένοι. Ενώ οι Ολλανδοί είναι πιο ασύντακτοι οι λόγχες τους. Άρα δεν είναι ότι δεν είναι και αυτοί καλά παλικάρια, αλλά δεν είχαν μέθοδο, δεν είχαν πρόγραμμα, ήταν πιο ασύντακτοι. Δηλαδή, είναι απίστευτο πως ένας βασιλικός ζωγράφος, εντεταλμένος στη ρητορική της εξουσίας, απεικονίζει τόσες αλήθειες μέσα από τη ζωγραφική του και σε ένα τεράστιο έργο, 4 μέτρα. Δεν είναι δηλαδή προσχέδιο. Αυτά τα έργα προορίζονταν για τη βασιλική συλλογή. Και τον αγαπούσε ο Φίλιππος.
Γιατί έβλεπε την αλήθεια. Ότι αυτό είναι, ναι, αυτό είναι. Όταν περίμενα εγώ από τον στρατηγό μου να μου φέρουν τα νέα ότι χάσαμε. Τελικά μου γράφανε τα νέα ότι νικήσαμε. Ήταν τυχαίο ποιος θα νικήσει. Οπότε όλο αυτό το δίνει ο Βελάσκετ με έναν εξαιρετικό τρόπο όπου τονίζονται ακριβώς αυτές οι ζωγραφικές αλήθειες. Τριχώματα, δέρματα και δούλευε πάρα πολύ τους τόνους, τις διαβαθμίσεις των τόνων και τον τρόπο με τον οποίο πέρναγε από το ένα στο άλλο. Να, αυτό που λέγαμε πριν. Ένα άλλο πάρα πολύ ενδιαφέρον έργο είναι το Μεσηλαντέρας, όπου αντλεί την έμπνευσή του από του Σινιούτη τη στάση και παίζει με το μύθο της Αράχνης. Η Αράχνη ήταν αυτή η ωραία κοπελίτσα που ήφαινε όπως καμιά άλλη και που πενεύτηκε ότι ηφαίνει σαν καμιά άλλη δεν ηφαίνει σαν και αυτή. Το άκουσε η Αθηνά που ήταν παθένα και χερέκακη και της είπε να παραβγούνε. Και εννοείται ότι παραβγαίνοντας με μία θεά είναι δύσκολο να κερδίσεις το παιχνίδι, όσο καλή κι αν είσαι. Και για την ωραία η χερέκακη θεά τη μεταμόρφωσε σε Αράχνη. Το πιο άσχημο πλάσμα, αυτό το ωραίο κορίτσι έγινε το πιο άσχημο πλάσμα, καταδικασμένο για να έχει την τροφή της, να υφαίνει από το πρωί μέχρι το βράδυ τον ιστό της. Ο Βελάσκετ παίρνει αυτό το μύθο του Οβιδίου, όπως μας το περιγράφει ο Οβίδιος, έτσι αρχαιολογικός είναι, και το στείλει με πρώτο πλάνο τις βασιλικές υφάντρες, υπήρχαν οι ταπισεροί και τα βασιλικά υφαντήρια ήταν κάτι το καταπληκτικό. Παίρνει λοιπόν τα λαϊκά κορίτσια, νέες και γριές από τα βασιλικά υφαντήρια, τα αποδίδει με έναν εκπληκτικό τρόπο σαν του Σινιούτη του Μικελάντζελο και στο βάθος της σκηνής φαίνεται φωτιζόμενη η στιγμή όπου η Αθηνά σηκώνει το χέρι για να μεταμορφώσει το κορίτσι σε αράχνη με φόντο την αρπαγή της Ευρώπης του Τισιανού που είχε δει στη Βενετία ο Βελάσκε. Οπότε έχω ένα μυθολογικό θέμα εκπληκτικής πινελιάς και έμπνευσης το οποίο αποδίδει τη σχέση ανάμεσα στα λαϊκά κορίτσια των βασιλικών υφαντηρίων και στις θεότητες του αρχαιολινικού πανθέου με έναν εκπληκτικό τρόπο. Τα δύο, η ενότητα όμως με την οποία θέλουμε να τελειώσουμε είναι η μπουφόνη τα πορτρέτα. Η μπουφόνη, η νάνη και τα πορτρέτα. Εκεί είναι αυτό που νιώθω περισσότερο από όλα μπροστά στο Βελάσκε θέλοντας να πω για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Ξέρετε, αυτή η βασιλής αυτή, αυτές οι κάστες ανθρώπων ήταν συνήθως πολύ ασθενικοί, γιατί κάνανε πάρα πολύ συχνά αιμομεκτικούς γάμους. Ούτε η Φάντα Μαργαρίτα πρόλαβε να δει η οικογένεια μεγάλη, ο Βαλτάσαρ Κάρλος πέθανε, όλα σχεδόν τα παιδιά πεθαίνανε γιατί ήταν αιμομεκτικοί γάμοι για να διατηρηθούν οι δεσμοί ανάμεσα στις δυναστείες της Βιέννης και στις δυναστείες της Μαδρίτης. Οπότε αυτά τα κοριτσάκια και τα αγοράκια ήταν χλωμά, ασθενικά και εγκλωβισμένα στο ρόλο που έπρεπε να παίξουν. Ουσιαστικά, ο Βελάσκεθ τα θαυμάζει αυτά τα πρόσωπα, γιατί είναι όμορφα και καλοντημένα, αλλά ταυτόχρονα με τον τρόπο του τα λυπάται, γιατί δεν θα μπορέσουν ποτέ να ζήσουν σαν κανονικά παιδιά, μια κανονική νεότητα. Θα παντρευτούν από τα 5 και τα 10 τους, με γάμους συμφερόντων, θα βρεθούν σε μια άλλη αυλή που δεν θα ξέρουν κανένα, θα είναι στολισμένα και αρωματισμένα με τις υπέροχες ενδυμασίες τους, αλλά δεν θα έχουν ζήσει ποτέ σαν αληθινοί άνθρωποι. Οπότε ο Βελάσκε βλέπει αυτές τις υφάντες με αγάπη και με συμπόνια. Βλέπει αυτό που έχουν και αυτό που τους λείπει. Αλλά ταυτόχρονα βλέπει και τους νάνους. Γιατί αυτή η τάξη των ανθρώπων μάζευε γελοτοποιούς, νάνους, διανοητικώς καθυστερημένους και δύσμορφους ανθρώπους, τους μπουφόνους, τους έδινε με βασιλικά ρούχα και τους άφηνε να κυκλοφορούν ελεύθερα μέσα στα παλάτια για να λειτουργούν ως παραμορφωτικός καθρέφτης που τόνωνε
τη ματαιοδοξία της δικής σου εξουσίας. Μπροστά σε ένα δυσμόρφο άνθρωπο, όλοι είμαστε όμορφοι. Μπροστά σε ένα διανομικός καθυστερημένο άνθρωπο, όλοι είμαστε πανέξυπνοι. Οπότε αυτά τα πλάσματα ήταν σαν τα αντικείμενα καθρέφτες που αντανακλούσαν τη δική τους ματαιοδοξία. Πολύ λίγοι τα είχαν ζωγραφίσει πριν από τον Βελάσκετ. Γιατί ένας βασιλικός ζωγράφος είναι εντεταλμένος να υμνεί τη βασιλική οικογένεια. Όχι τους μπουφόνους. Ο Βελάσκετ έχει κάνει τα πιο συγκινητικά πορτρέτα αυτών των ανθρώπων, τα οποία αποδίδονται με έναν εξαιρετικό τρόπο και με μια φοβερή αλήθεια. Και τα βασιλικά είναι ωραία τα πορτρέτα, αλλά αυτά είναι ακόμα πιο δυνατά. Μη κοίτατε σήμερα που δίθεν τάχα μου κάνουμε ενώσεις και υποτίθεται ότι έχουμε ευαισθητοποιηθεί σε αυτά τα θέματα. Φανταστείτε τότε το 1600 πώς αντιμετώπιζε η κοινωνία τέτοια άτομα και πώς αντιμετώπιζε όχι η κοινωνία απλώς, το βασιλικό περιβάλλον. Εδώ λοιπόν ο Βελάσκεθ κάνει μια σειρά από τα πιο όμορφα πορτρέτα του στο Πράδο. Είναι σχεδόν όλα εκεί. Χαθείτε λίγο στον τρόπο με τον οποίο αυτή την ευθραυστότητα δουλεύει σε δύο επίπεδα. Το ένα το ζωγραφικό. Ρευστότητα, ευμετάβλητο, ευθραυστότητα, συναισθηματική φύση. Και το άλλο είναι το πώς ορισμένα σημεία τα κρατάει για να δώσει αυτή την αίσθηση αξιοπρέπειας. Στο τέλος έχω βάλει το Σεμπαστιάν δε Μόρα, έναν άλλο. Να δείτε πώς κοιτάει με τι αξιοπρέπεια ο Νάνος. Αντάτσιο του Αλπινών. Όλοι αυτοί είναι μπουφόνοι. Μπουφόν Μπαρμαρό, Κάβου Κριστομπάλ και Καστανιέρα. Όμως βγάζει αυτή την αγάπη, ενώ ο Γκόγια τους ηρωνεύεται. Κοιτάξτε εδώ, ένα θλιμμένο, είναι θλιμμένο στα μαύρα. Θυμάστε τα νεανικά του πορτρέτα, τον τρόπο με τον οποίο όλο αυτό το αυλικό ύφος το διασκέδαζε εδώ ο Βελάσκεθ λίγο με τη ζωγραφική. Αλλά ήταν όλο τόσο ποζάμι, τόσο στημένο, τόσο σίγουρος ο Φίλιππος ο Τέταρτος, ενώ εδώ έχει βυθιστεί, έχει κουραστεί. Έχει σκοτεινιάσει. Κοιτάξτε και τη χρωματική παλέτα του. Αλλά δείτε πόση αγάπη βγάζει για τον άνθρωπο που μιλάει. Τώρα αυτά τα κορίτσια που θα τα δούμε ξανά στη Βιέννη, γιατί εκεί είναι οι πιο πολλές συμφάντες, είναι στη Βιέννη. Προς το τέλος αυτού του κύκλου που θα πάμε Βιέννη, θα δούμε στο Κούς Ιστόρισε καμιά δεκαριά τέτοιες συμφάντες, αλλά μέχρι τότε ας τελειώσουμε με αυτήν, τη Μαριάννα της Αυστρίας, και δείτε αυτό που λέγαμε. Είναι 19 χρονών και την έχουν ζωγραφίσει για να τη στείλουν στο γαμπρό για να πάει να γίνει ο γάμος. Και είναι σαν να το ένα της χεράκι πιάνεται από την εξουσία που έχει, δεν έχει, πιάνεται και δεν πιάνεται. Το άλλο της χεράκι πιάνει εδώ μια δαντελένια εσάρπα έτσι, και τη σφίγγει σαν να προσπαθεί να κρατηθεί από κάτι. Το σώμα κρύβεται, γιατί αυτά τα κορίτσια δεν είχαν σώμα, είχαν κοινωνικό ρόλο. Και στολισμένα, σε μια θεατρικότητα, ο χρόνος κυλάει, το ρολόι εκεί υποδηλώνει το χρόνο που δεν θα κρατήσει για πολύ, γιατί σε λίγο θα πεθάνει κι αυτή. Τη στέλνουν από τη Μαδρίτη στη Βιέννη, πού? Γιατί, για να γίνει έναντι και τον πιθλιμπίδι της Βιενέζικης αριστοκρατίας.